Και πάμε να φτιάξουμε μια κοκκινιστή κοτόσουπα. Εύκολη συνταγή, με ένα κοτοπουλάκι και λίγα λαχανικά παίρνουμε το τέλειο φαγητό και νομίζω ότι μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για την κοτόσουπα κοκκινιστή θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, 2 λίτρα καυτό νερό, 2 φύλλα δάφνης, μία σκελίδα σκόρδο, 1 τρίτο από ένα ματσάκι φρέσκο θυμάρι, 2 κουταλιές της σούπας ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 καρότα, 2 στικ σέλερι, 1 κρεμμύδι, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο προαιρετικά και 440 γραμμάρια πίτες αρτόπουλο φαντές παραδοσιακή χορταρικών για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο, πιπέρι, θυμάρι και μπούκοβο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αγαπητέ Διονύση, κοτόσουπα, έχεις φτιάξει ποτέ στη ζωή σου? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Δεν σε είχα για τέτοιον, για να φτιάχνεις κοτόσουπα. Αλήθεια? Ναι. Λοιπόν, έχω πάρει ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο στην κάμερα να δείχνουμε να τεμαχίζουμε το κοτόπουλο, αλλά είμαι σίγουρος πως κι εσείς θέλετε κάποιες φορές να μάθετε το πώς τελικά μπορείτε να το κάνετε. Επειδή συνηθίζετε έτσι πάρα πολύ να βάζουν ολόκληρο το κοτόπουλο οι νοικοκυρές σε μια κατσαρόλα και να το βράζουν με νερό, να σας πω ότι δεν είναι και ο σωστότερος τρόπος. Γιατί τι γίνεται? Άμα βάλω ολόκληρο το κοτόπουλο, επειδή έχει πάρα πολύ όγκο, συνήθως χρειάζεται να βάλω πολύ περισσότερο νερό για να φροντίσω το κοτόπουλο να βράσει σωστά. Οπότε, πολλές φορές κάποιο κοτόπουλο είναι εκτεθειμένο, δεν γίνεται σωστά η όλη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο, το πιο σωστό που έχουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε το κοτόπουλο σε μερίδες. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να το κάνουμε εμείς? Θα το κάνει ο χασάπης μας. Κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα. Θα το κάνει ο χασάπης σας 100%, ίσα-ίσα καλύτερα είναι να το κάνει ο χασάπης σας. Αλλά άμα έχετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο και δεν το έχει κάνει ήδη ο χασάπης σας και το έχετε στην κατάψυξη, έτσι κάπως το τεμαχίζουμε. Παίρνουμε πολύ απλά το κοτόπουλο, γιατί για να κάνεις μια κοτόσουπα είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Και θα πάρω έτσι όπως είναι. Θα κόψω εδώ πέρα τα μπουτάκια. Χαράζω αυτό το σημείο και έτσι όπως είναι γυρνάω και κόβω. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και γενικά προτιμούμε όταν κάνουμε συνταγές στη τηλεόραση να μην το δείχνουμε, αλλά εγώ θα το κάνω γιατί είμαι σίγουρος πως κάποιοι από εσάς θέλετε να μάθετε το πώς κόβετε το κοτόπουλο. Βέβαια έχουμε και βίντεο στο YouTube, οπότε έχω 2 μπουτάκια έτσι όπως είναι, τα βάζω μέσα στην κατσαρόλα μου. Και έχει μείνει εδώ πέρα το υπόλοιπο κοτόπουλο. Πάντα μα πάντα έχει λαιμό το κοτόπουλο. Ξέρω δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά και αυτό το κόβουμε σε κομμάτι εδώ πέρα με ένα μαχαίρι και το βάζουμε μέσα, γιατί ο λαιμός και γενικά τα κόκαλα από το κοτόπουλο μας, να ξέρετε ότι κρύβουν όλη τη ζελατίνη και όλη τη γεύση. Τώρα, καθώς έβγαλα τα μπούτια και τα χώρισα στη μέση, γυρνά από την πίσω πλευρά και έτσι όπως είναι με το μαχαίρι μου, απλά με μία κίνηση βγάζω τη μία φτερούγα και με μία άλλη κίνηση βγάζω την άλλη φτερούγα. Ουσιαστικά τι θέλω να κάνω? Θέλω να κόψω το κοτόπουλό μου σε ωραίες μερίδες. Τώρα, εδώ πέρα, άμα νομίζετε ότι το μαχαίρι σας δεν κόβει καλά και δεν μπορείτε εδώ πέρα αυτό να το μαχίσετε, μπορείτε να το κόψετε εδώ. Το βλέπεις? Εδώ κόβεται πολύ πιο εύκολα. Το βλέπεις, φίλε Διονύση? Οπότε παίρνω και το κάτω μέρος, το βάζω μέσα. Όλα αυτά τα βάζουμε μέσα γιατί και έχουν κρέας και έχουν κόκαλο. Που αυτό το κόκαλο και το κρέας το χρειαζόμαστε για να κάνουμε κοτόσουπα. Τώρα, άμα προσέχετε πάρα πολύ τη διατροφή σας, ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε τις πετσούλες καθώς κάνετε την όλη διαδικασία και να μην τις βάλετε στη συνταγή. Βέβαια, η πέτσα, να ξέρετε ότι έχει την περισσότερη γεύση, οπότε εγώ τη χρησιμοποιώ. Και τώρα, πάμε να κόψουμε και εδώ πέρα το στήθος. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί ούτως ή αλλιώς μετά εμείς θα ξεπιαχνίσουμε το κοτόπουλο, Διονύση. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα κόψουμε αυτή τη στιγμή το κοτόπουλο. Ίσα-ίσα κόβουμε εδώ πέρα και εδώ πέρα και βουάλα. Όλο το κοτόπουλό μας είναι στην κατσαρόλα. Τώρα, πάμε να δούμε πώς κάνουμε μία κοτόσουπα. Αφού έχουμε ετοιμάσει ήδη το κοτόπουλό μας και το έχουμε βάλει μέσα, θα προσθέσουμε το νερό μας. Εγώ προτιμώ πάντα μα πάντα να χρησιμοποιώ νερό από το βραστήρα. Ρίχνω καυτό νερό. Γιατί να ξέρετε ότι γλιτώνουμε περίπου 20 λεπτά ρεύμα. Όχι 20 λεπτά σε ευρώ. 20 λεπτά βρασίματος. Γιατί για να φέρουμε σε βρασμό το κοτόπουλό μας, να βράσει το νερό μέσα που έχουμε βάλει, θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτά. Οπότε, γιατί να καίμε τζάμπα ρεύμα? Ένας βραστήρας, να ξέρετε ότι είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας για οποιαδήποτε συνταγή χρειάζεται βραστό νερό. Οπότε, ρίχνοντας το βραστό νερό μέσα, έχω ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία να ψήνω το κοτόπουλό μου. Οπότε, ανάβω το μάτι μου και θα ρίξω μέσα λίγα μυρωδικά για να πάρει γεύση το κοτόπουλο. Θα ρίξω 2 φύλλα δάφνης, μία σκελίδα σκόρδο και λίγο θυμαράκι. Αυτά είναι που θα ρίξω προς το παρόν. Θα ρίξω ολόκληρα τα κουτσάνια γιατί μετά θα τα αφαιρέσω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ πέρα.
Τώρα, έτσι όπως είναι, θέλω να ετοιμάσω ένα πολύ δυνατό ζωμό μέσα. Δηλαδή, θέλουμε να πάρουμε γεύση από τα κόκαλα, θέλουμε να πάρουμε γεύση από το κοτόπουλο, θέλουμε να πάρουμε γεύση από τα μυρωδικά που έχουμε βάλει και το τελευταίο υλικό που θα προσθέσω στη συνταγή μου είναι μάτζι ζωμό λαχανικών σε βαζάκι. Φτιάχνεται με αγνά υλικά και ταιριάζει σε όλα τα φαγητά. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες, οπότε ακούστε. Παπ, ανοίξαμε. Θα ρίξω 1-2 κουταλιές της σούπας ζωμό και ουσιαστικά η συνταγή μου έχει τελειώσει, γιατί αυτή τη στιγμή θα πάρω το πιο ποιοτικό ζωμό που υπάρχει. Αυτό πάει στο ψυγείο, όπως σας είπα. Και εδώ πέρα έχω κρεμμύδι, σέλερι και καρότο. Είναι τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω για τη σούπα μου. Τα βάζω τώρα ή τα βάζω μετά? Μετά θα τα βάλεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να φροντίσω το κρέας μου να βγάλει όλη τη γεύση. Να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι οι καρκάσες από το κοτόπουλο χρειάζονται τουλάχιστον 40 λεπτά για να μπορέσουν να βγάλουν γεύση. 40 λεπτά με μία ώρα, μέχρι και μία μισή, είναι το επιθυμητό όταν κάνουμε εμείς ζωμό κοτόπουλο στα εστιατόρια. Οπότε, θα αφήσω μία ωρίτσα έτσι, να βράσει το κοτόπουλό μου, εδώ, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει, χαμηλώνω τη φωτιά και μετράω μία ώρα. Και μόλις βράσει το κοτόπουλό μου, δεν θα το ξεψαχνίσω όσο είναι ζεστό. Τι θέλω? Θέλω να κρυώσει το κοτόπουλο μέσα στο ζωμό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μείνει τρυφερό. Σε περίπτωση που, έτσι όπως είναι καυτό, το σουρώσω και αρχίζω να ξεψαχνίζω, να θυμάστε ότι σκληραίνει πάρα πολύ το κοτόπουλο, εντάξει. Οπότε, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει, μετράω μία ωρίτσα. Και αφού βράσει, αφήνω στην άκρη να κρυώσει στο ζωμό του. Δεν χρειάζεται να κρυώσει τελείως, αλλά αφήνω ένα 1/4-20 λεπτάκια τουλάχιστον μέσα. Σε αυτό το σημείο θα γυρίσουμε πίσω για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Λέγεται πως κατά τη δεκαετία του 1700, ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος ο 14ος ήταν τόσο ερωτευμένος με τον εαυτό του που έβαλε τους βασιλικούς του σεφ να δημιουργήσουν μία σούπα που θα του επέτρεπε να δει την αντανάκλασή του στο μπολ. Ως αποτέλεσμα, γεννήθηκε το κονσομέ, που είναι μία διαυγή σούπα που φτιάχνεται με ζωμό από κρέας, μιρεπουά, ντομάτες και ασπράδια αυγού. Λοιπόν, και το κοτόπουλό μου είναι έτοιμο. Αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό, έτσι όπως είναι. Όπως σας είπα, έχω αφήσει να κρυώσει μέσα στο ζωμό μας. Πολύ σημαντικό, γιατί άμα αφήσουμε να κρυώσει μέσα στο ζωμό, τι γίνεται? Παραμένει τρυφερό το κοτοπουλάκι μας. Παραμένει ωραίο και σεξι. Οπότε το αφαιρώ, το βάζω στην άκρη, εδώ. Τέλεια, μια χαρά. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, θα ρίξω και το ζουμί μέσα. Γιατί αν το ρίξεις ολόκληρο, φεύγουν τα ζουμιά από εδώ και από εκεί. Οπότε αφήνω αυτό στην άκρη, ρίχνω και το ζουμάκι, εδώ, και μένει από κάτω το ζουμί στο μπολ και από πάνω το κοτόπουλο. Τέλειο, καταπληκτικό. Τώρα, έτσι όπως είναι, αφήνω την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και τη βάζω μπρος. Γιατί θα κάνουμε μία κοκκινιστή κοτόσουπα, οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βάλουμε και ντοματούλα. Μπορούμε να βάλουμε και φρέσκα ντομάτα, αν θέλουμε. Απλά επειδή είναι μια χειμωνιάτικη συνταγή και φρέσκες ντομάτες δεν είναι τόσο καλές το χειμώνα, γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε πελτέ για να είμαστε σίγουροι πως το αποτέλεσμα θα βγει τέλειο. Τώρα, έτσι όπως είναι, παίρνω ένα κρεμμύδι και το χοντροκόβω εδώ. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε, μια χαρά είναι και έτσι. Αρχίζει να τσιρτσιρίζει η κατσαρόλα μου. Έχω το σέλερι. Σε περίπτωση που δεν έχετε σέλερι, μπορείτε να βάλετε σέλινο ή ακόμα και πράσο. Δεν με πειράζει. Αρκεί να βάλετε λαχανικά. Εμένα το σέλερι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ διακριτικό και δίνει υπέροχη γεύση στη σούπα μας. Οπότε, το σέλερι είναι εδώ, το κρεμμύδι είναι εδώ και το καροτάκι μας και αυτό είναι εδώ. Τώρα, το μόνο λαχανικό που πρέπει να προσέξουμε λίγο στο κόψιμο είναι το καρότο. Γιατί άμα το κόψουμε μεγάλα κομμάτια, θα χρειαστεί και πολλή ώρα για να βράσει. Οπότε, τι θα κάνω? Θα το κόψω μικρά κομματάκια εδώ. Να υπάρχει στην μπουκιά μου. Εδώ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τα λαχανικά μου σε 15 λεπτάκια σίγουρα θα μπορούν να βράσουν και να είναι έτοιμα. Λοιπόν, κόβω εδώ πέρα το καρότο μου. Και για πες τα νέα σου, Διονύση. Καλή, εσύ? Μια χαρά. Η ζωή είναι καλή? Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, έχει κάψει εδώ πέρα η κατσαρόλα μου και ήρθε η ώρα να προσθέσω λίγο λαδάκι. Εντάξει. 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, ίσα-ίσα να μπορέσω να σοτάρω τα λαχανικά μου. Γιατί εκτός από τα λαχανικά θέλω να σοτάρω και το πελτέ της ντομάτας. Θα κάνω μια κοκκινιστή κοτόσουπα. Οπότε, επειδή θα βάλω πελτέ, θέλω και αυτό να το σοτάρω. Γιατί άμα σοτάρουμε τον πελτέ, τι γίνεται? Δένει καλύτερα τη σούπα μας και βέβαια δίνει και καλύτερη γεύση. Οπότε, ο πελτές μου είναι στο ψυγείο.
καταπληκτικά. Σχεδόν έχουμε τελειώσει, παιδιά. Αυτό ήτανε. Και αυτή είναι και η μαγεία αυτών των φαγητών. Δηλαδή, πραγματικά, με το τίποτα κάνεις κάτι τόσο μοναδικό. Δηλαδή, ένα κοτόπουλο και λίγα λαχανικά στο τέλος της ημέρας σου δίνουν φαγητό. Ενώ ένα σκέτο κοτόπουλο με δύο καρότα και ένα κρεμμύδι μπορούσαμε να κάνουμε φαγητό. Στο φούρνο τι θα κάναμε, σκέτο κοτόπουλο θα τρώγαμε. Οπότε, γι' αυτό το λόγο το αγαπώ, το θέμα της σούπα, γιατί είναι φανταστικό κομμάτι και πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε να το κάνετε. Τώρα, δύο κουταλιές σούπας πελτέ, μία, δύο. Γιατί δεν θα βάλουμε ντομάτα, θα βάλουμε μόνο πελτέ. Οπότε θέλουμε να φροντίσουμε να έχει μέσα αρκετό πελτέ ντομάτας, να κοκκινήσει η σούπα μας και βέβαια να μας βγάλει τη γεύση της ντομάτας. Οπότε, ανακατεύω τα λαχανικά μαζί με τον πελτέ. Εδώ είμαστε. Και θα κάνουμε μία κοκκινιστή σούπα, προαιρετικά, άμα θέλετε. Εντάξει, άμα θέλετε. Θα βάλω λίγο μπούκοβο, γιατί θέλω ελάχιστα λίγο να καίει. Λίγο, εντάξει. Αλλά αυτό είναι προαιρετικό το υλικό. Μένα μου αρέσει να καίει. Οπότε θα βάλω λίγο μπούκοβο. Έτσι, γιατί άμα είναι και λίγο καυτερή, είναι και ζεστή, είναι και πιο. Και σου κάνει έτσι πιο αίσθηση ότι θες να την ευχαριστηθείς. Καταλαβαίνετε, γίνεται ένας μικρός χαμός. Λοιπόν, ρίξα μέσα το μπούκοβο και τώρα τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω τη μαγεία αυτού του φαγητού, που είναι ο ζωμός μας, ο ζωμός που έχουμε ετοιμάσει. Το χρώμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που σίγουρα θα σας δελεάσει, αλλά με το που μπει μέσα μαζί με τον πελτέ ντομάτας, κοιτάξτε εδώ, αρχίζει να γίνεται κάτι μαγικό. Τώρα, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει ξανά ο ζωμός μας, με το σχήμα που έχω κόψει τα λαχανικά μου θέλω περίπου 15 λεπτάκια. Εντάξει, άμα κόψετε πιο χοντρά τα λαχανικά ή βάλετε περισσότερα λαχανικά, μπορεί να χρειαστεί 5 λεπτά παραπάνω. Άμα τα κόψετε πολύ πολύ μικρά, θα χρειαστεί 5 λεπτά λιγότερα. Οπότε το αφήνω σε εσάς. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να κλείσω εδώ πέρα την κατσαρόλα μου, θα χαμηλώσω τη φωτιά και με το που αρχίσει να βράζει θα μετρήσω 15 λεπτάκια. Τώρα, δεν θα βάλω ρύζι στο φαγητό μου, γιατί κάνω ένα κουκκινιστό, μια κουκκινιστή κοτόσουπα. Τι θέλω να κάνω, θέλω να βρω έναν ωραίο υδατάνθρακα για να προσθέσω μέσα στη σούπα μου. Γενικά, η spicy κοτόσουπα στις λατινικές χώρες είναι πάρα πολύ διάσημη και ουσιαστικά λέγονται tortilla soup, γιατί χρησιμοποιούν πιτούλες από πάνω για να μπορέσουν να έχουν τον υδατάνθρακα και να τρώνε μαζί με τη σούπα τους. Αυτή τη λογική θα ακολουθήσω και εγώ σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω πίτες χορταρικών σφαντές αρτόπουλος, μία παραδοσιακή λεπτοζυμωμένη πίτα με σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Με αυτή τη λογική πάμε σε άλλο επίπεδο, γιατί εκεί πέρα που έχουμε μία κοτόσουπα και είχαμε ωραίο ζωμό, έχουμε ωραίο ζωμό, έχουμε τα λαχανικά μας. Κατευθείαν με το που βάλεις αυτές τις πιτούλες που έχουν πάρα πολλά χορταρικά, γίνεται κάτι μοναδικό. Σου βγάζει μια φρεσκάδα και σου βγάζει κάτι μεσογειακό. Οπότε αυτό θα κάνω. Μπορώ σίγουρα να τις κόψω έτσι όπως είναι ψιλοκομμένες πάρα πολύ λεπτές λωρίδες και να ρίξω από πάνω στη σούπα μου, που είναι αυτό ουσιαστικά κάνεις, που είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Και μπορώ, αν θέλετε, να τις ψήσω στο φούρνο και να τις βάλω μετά από πάνω. Τι από τα δύο θέλετε? Στο φούρνο. Στο φούρνο? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Ωραία λοιπόν, άρα θα κόψω σε ωραία κομμάτια εδώ. Εδώ. Θέλω μικρές λωριδίτσες. Στο τέλος θα πάρω μία χούφτα και θα βάλω πάνω από τη σούπα μου και ουσιαστικά θα έχω το ψωμάκι μου, τον υδατάνθρακα μαζί. Θα είναι και ξεροψημένο, οπότε με το που μπει μέσα στη σούπα θα τραβήξει όλα τα ζουμιά και θα γίνει κάτι μαγικό. Οπότε ψιλοκόβω εδώ πέρα τις πιτούλες. Πώς φαίνεται σαν διαδικασία, Διονύση? Πολύ ωραία. Τις έχεις δοκιμάσει? Εντάξει, είναι αδιανόητα να σπουδάς. Όπου ο Παναγιώ. Λοιπόν, αυτό που κάνω είναι προαιρετικό. Άμα θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε όχι. Άμα θέλετε τις ψήνετε στο φούρνο, άμα θέλετε τις αφήνετε έτσι όπως είναι ομές και ομές πάνω από πάνω και ψημένες. Λίγο λαδάκι, ελάχιστο όμως, πολύ λίγο. Και έτσι όπως είναι, 10 λεπτάκια περίπου στο φούρνο. Στους 160 βαθμούς. Τις γυρνάμε ένα 3-4 λεπτάκια, εντάξει. Λοιπόν, αυτό πάει ανακύκλωση και θέλω 10-15 λεπτάκια για τις πιτούλες μου. 10-15 λεπτάκια για τα λαχανικά μου. Όση ώρα ψήνονται αυτά, θα ξεψαχνίσω το κοτόπουλο, θα τα ενώσω όλα μαζί και θα σερβίρω τη σούπα μου. Και οι πιτούλες μας είναι έτοιμες. Οι πιτούλες είναι έτοιμες, η σούπα μας είναι έτοιμη. Το μόνο που χρειάζεται στη σούπα τώρα να κάνω, τι είναι, Διονυσάκο? Να ρίξεις μέσα... το κοτόπουλάκι μας. Ρίχνουμε το κοτόπουλο μέσα, που το έχουμε ξεψαχνίσει. Εγώ δεν έχω αφήσει τις πέτσες, τις έχω αφαιρέσει. Άμα σας αρέσουν οι πετσούλες μπορείτε να τις κρατήσετε. Εγώ τις θεωρώ περιττές, δώσανε γεύση. Οπότε
Δεν θέλω να πάρω παραπάνω λιπαρά στο φαγητό μου και ανακατεύω. Φαγητάρα, κοίτα εδώ τώρα. Σου βγάζει έτσι χειμωνιάτικο, ωραίο φαγητό, καταπληκτικό. Τώρα ήρθε η ώρα να σερβίρουμε και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι μια ωραία σούπα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχουμε, η κοτόσουπα ξέρω ότι την έχετε συνηθίσει όλοι να είναι με αυγολέμονο και την κλασική, αλλά κοιτάξτε εδώ. Ωραία σούπα, ρε φίλε. Με το κρεατάκι, τα λαχανικά της, τα πάντα της. Ο ζωμός είναι πεντανόστιμος. Εδώ πέρα όλη η μαγεία είναι στο ζωμό, βέβαια. Και διατροφικά είναι υπερπλήρες το γεύμα μας, γιατί έχουμε και την πρωτεΐνη μας, έχουμε και τον υδατάνθρακα, έχουμε και τις φυτικές ίνες, έχουμε τα πάντα όλα, απλά και ολοκληρωμένα σε ένα πιάτο. Τώρα, έτσι όπως είναι τις πιτούλες, έτσι κάνω. Κοίτα εδώ, Διονύση. Τις βλέπεις? Οπότε, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει πραγματικά μία φασάρα καταπληκτική. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Λίγο φρέσκο πιπεράκι. Εν τω μεταξύ μπορείτε να ρίξετε κι άλλο μπουκόβα, αν θέλετε, στο τέλος, για να είναι πιο χειμωνιάτικη. Θέλω λίγο θυμαράκι. Και λίγο μπουκοβάκι. Θα το ρίξω. Θα το κάνω, παιδιά. Ναι. Σου βγάζει έτσι μια ζεστή, ωραία σούπα καυτερή. Έτσι, είναι χειμωνιάτικη. Και πώς τρώμε αυτή τη σούπα? Πολύ απλά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα παίζεις έτσι. Κοίτα, παπ, κόβεται η πιτούλα, παίρνεις το κοτοπουλάκι μαζί με το ζουμάκι και... Τι να μας πεις κι εσύ και εσύ από τη ζωή σου, Διονύση. Άντε, γεια! Συγκλονιστική. Ακόμα και ένα επίσημο γεύμα να έχετε, άμα βγάλετε αυτή τη σούπα θα τη λατρέψουν όλοι. Τώρα, αν την κάνετε καθημερινή στο σπίτι, νομίζω ότι τα παιδιά σας, η γυναίκα σας, ο άντρας σας θα ενθουσιαστούν. Καταπληκτική σούπα με ένα κοτοπουλάκι, λίγες πιτούλες και λίγα λαχανικά. Να το αποτέλεσμα. Για την κοτόσουπα κοκκινιστή, τεμαχίζουμε το κοτόπουλο και το μεταφέρουμε σε καυτή κατσαρόλα. Προσθέτουμε καυτό νερό και ρίχνουμε τα φύλλα δάφνης, το σκόρδο, το θυμάρι, τον ζωμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για μία ώρα. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε το κοτόπουλο και στην ίδια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο, αφήνουμε σε δυνατή φωτιά να κάψει και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σέλερι και το καρότο σε μικρά κομμάτια. Βάζουμε τον μπελτέ, τον μπούκοβο, σοτάρουμε, ρίχνουμε τον ζωμό του κοτόπουλου που κρατήσαμε στην άκρη, κλείνουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 10 με 15 λεπτά. Κόβουμε σε λεπτές λωρίδες τις πίτες, τις μεταφέρουμε σε ταψί, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο και ψήνουμε. Ρίχνουμε το κοτόπουλο ξεψαχνισμένο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε με τις πίτες, ελαιόλαδο, φρέσκο πιπέρι, θυμάρι και μπούκοβο.